από 11 μήνες, ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε τη ζημιά στη ράμπα των ΑΜΕΑ λόγω του έντονου κυματισμού στη δημοτική Πλας Καρτερού. Μετά από έναν περίπου χρόνο, τοποθετήθηκε νέο αυτόματο μαξίδιο, το οποίο αντικαθιστά το προηγούμενο που είχε τοποθετηθεί στην ίδια παραλία από το 2017. Πλέον τα άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα θα μπορούν να χρησιμοποιούν το νέο αυτόματο μαξίδιο κατά τις ώρες λειτουργίας της δημοτικής παραλίας. Με τη χρήση τηλεχειριστηρίου θα μπορούν να εισέλθουν και εξέλθουν με ασφάλεια και ευκολία από τη θάλασσα. Πλέον η εξυπηρέτηση των συμπολιτών με ειδικές ανάγκες θα είναι πληρέστερη από ό,τι ήταν στο παρελθόν και κυρίως θα γίνεται ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Εκτός βέβαια αν υπάρχει πάρα πολύ κακός καιρός, οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ούτε αυτό. Αλλά πάντως ο χειρισμός του είναι πολύ ευκολότερος, γυρίζει πίσω όπως θα είδατε και είμαστε ικανοποιημένοι για αυτή την εξέλιξη και ευχαριστώ πάρα πολύ τη ΔΕΠΑΝΑΛ. Το νέο και βελτιωμένο μηχάνημα τοποθετήθηκε στη δημοτική παραλία ΑΚΤΗ και τέθηκε σε λειτουργία παρουσία του Μανώλη Στεφανουδάκη και του Δημάρχου Ηρακλείου. Σίγουρα είναι κάτι που εμείς σαν άτομα με αναπηρία το χρειαζόμαστε, το θέλουμε και αυτό δείχνει ότι κάποιοι ανθρώποι πραγματικά έχουν καταλάβει ότι έχουμε αυτή την ανάγκη και εξυγχρονίζουν όλες τις οργανωμένες παραλίες. Αυτό είναι το ζητούμενο και όχι μόνο για εμάς σαν κριτικούς, αλλά και για τους τουρίστες πλέον που έχουμε, γιατί βλέπετε καθημερινά ότι έχουμε άτομα με αναπηρίες που επιλέγουν το νησί μας να έρθουν να κάνουν διακοπές. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να φροντίσουμε να δώσουμε πρόσβαση. Σήμερα δώσανε μια πολύ σημαντική πρόσβαση στη συγκεκριμένη παραλία και οφείλω να τους δώσω συγχαρητήρια. Τη ράμπα ΑΜΕΑ για την αυτόματη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα προμηθεύτηκε η ΔΕΠΑΝΑΛ. Η ΔΕΠΑΝΑΛ, όπως γνωρίζετε, που έχει την εκμετάλλευση της παραλίας του Καρτερού, φροντίζει και για την καθημερινότητα των ΑΜΕΑ. Οπότε αγοράσαμε αυτό το καινούριο μηχάνημα που είναι μια ελληνική ευρεσιτεχνία. Είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση του, μπορεί εύκολα να απομακρυνθεί σε περίοδο μεγάλου κυματισμού.